καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για αυτή την πρόκληση, την πρόσκληση-πρόκληση. Και ευχαριστώ προκαταβολικά εσάς που θα με ανοιχτείτε για 18 περίπου λεπτά. Πρέπει να πιάσουμε λίγο το νήμα, να σας συστηθώ. Αντικαθιστώ ένα μεγάλο όνομα, τον κύριο Θέμελη. Ο κοινός σύνδεσμος είναι μόνο ότι κι εγώ για 2 δεκαετίες υπηρετώ την αρχαιολογία, την ιστορία και τον πολιτισμό, ξεκινώντας από μια πολύ διαφορετική βάση, από τις θετικές επιστήμες. Αυτό πριν από 20 χρόνια φάνταζε τρελό. Έπρεπε να εξηγώ για πάρα πολλά χρόνια στους γονείς μου, στη μητέρα μου, πως σπούδασα μηχανικός, αλλά δεν δουλεύω σε ένα εργοστάσιο. Νομίζω με τον καιρό το στοίχημα κερδίθηκε. Νομίζουμε όμως ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να δείξουμε με εικόνες πώς αυτό μπορεί να γίνει σε ευρεία βάση. Πώς δηλαδή περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να δουλεύουν στον πολιτισμό και πώς ο πολιτισμός μπορεί να δώσει έδαφος για πραγματικά οικονομική ανάπτυξη. Πριν πούμε πώς η ιστορία λοιπόν γίνεται οικονομία, να πούμε λίγο, σαν εισαγωγή, να μιλήσουμε λίγο για τα ερωτήματα που βασανίζουν την ιστορική, την αρχαιολογική έρευνα κυρίως. Έχουν μια σειρά από ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν στην αρχαιολογική έρευνα. Είναι όταν έχουν μια ανασκαφή, για παράδειγμα, φανταστούμε μια ανασκαφή, την ανασκαφή στην αρχαία Μεσίνη, που όλοι γνωρίζουμε και σίγουρα όλοι έχουμε επισκεφτεί. Όταν βρίσκουν κάποιες φορές ένα αντικείμενο, δεν είναι σίγουρο ότι είναι διαγνωστικό, ότι ξέρουμε τι είναι. Μπορεί να μην ξέρουμε τι είναι, οπότε χρειάζεται ανάλυση. Αν βρούμε ένα κεραμικό, ένα αγκείο, στη Μεσίνη, στην ανασκαφή μας, πολλές φορές η ερώτηση είναι από εργαστήριο ντόπιο, μεσηνιακό, ή είναι εισαγωγή από την Ηλία, από την Κόρινθο. Οπότε χρειάζεται ανάλυση, εργαστήριο πάλι. Ένα τρίτο ερώτημα που συνήθως έχουν είναι πώς το κατασκεύασαν, γιατί η τεχνολογία αλλάζει με τις εποχές, αλλάζει με τους τόπους, αλλάζει με το know-how που είχαν οι κοινωνίες. Οπότε χρειάζεται πάλι ανάλυση. Ένα τέταρτο ερώτημα είναι γιατί το κατασκεύασαν έτσι. Γιατί ένα αντικείμενο δεν είναι πάντα μόνο αποκλειστικά χρηστικό. Δηλαδή δεν φτιάχνουν ένα αγκείο, δεν έφτιαχναν ένα αγκείο μόνο για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, να πιούν ή να φιλοξενήσουν το φαγητό, αλλά και για να εκφράσουν κάποια συναισθήματα, κάποιες αξίες, όπως και σήμερα άλλωστε. Οπότε χρειάζεται πάλι ανάλυση. Και ένα τελευταίο ερώτημα που αρκετά συχνά έχουμε, όχι μόνο στην ιστορία, στην αρχαιολογία, αλλά και γενικότερα στον πολιτισμό και στην ιστορία της τέχνης, είναι η χρονολόγηση ενός αντικειμένου ή η αυθεντικότητα, εάν πραγματικά είναι αρχαίο, εάν έχει ιστορική αξία. Και τότε θέλουμε πάλι ανάλυση. Άρα είναι πολλές φορές αυτή η διαδικασία του θετικού επιστήμονα με την ιστορία αρχαιολογία που τα τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει κοινός τόπος σε ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στην Αγγλία και στην Γαλλία που ξεκίνησαν, αριθμεί πάνω από 6 δεκαετίες ζωή αυτή η σχέση. Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα πιστεύουμε ότι έχουμε, όπως είπαμε, πάρα πολλές αναλύσεις. Αναλύσεις οι οποίες γίνονται στα υλικά, με προσπάθεια τα τελευταία 10 χρόνια ειδικά, οι αναλύσεις αυτές να είναι προηγμένες και κυρίως μη καταστροφικές, να μην επηρεάζεται, να μην αλλοιώνεται σε τίποτε το αντικείμενο, να μην προσβάλλουμε το αντικείμενο, να μην αλλοιώνουμε την αισθητική του αξία, ούτε την επιφανειακή του εικόνα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια ένταση ομάδων που δουλεύουν, τόσο φυσικά στην Ελλάδα, αλλά κυρίως σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα η γαμπύλη είναι αυξητική διαρκώς και είναι σε καλό δρόμο. Όλες αυτές όμως οι ομάδες καταναλώνουν αρκετό χρήμα και πιστεύουμε ότι και πολλά αποτελέσματα, παράγουν πολλά αποτελέσματα, πάρα πολλά αποτελέσματα. Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ο όγκος των δεδομένων από κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας αγγίζει τις μερικές δεκάδες τεραμπάιτ. Σας πληροφορώ ότι τα δεδομένα αυτά τα οποία ανήκουν στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στην τέχνη, είναι περίπου το 10%, δηλαδή καθόλου άσχημα. Αυτά τα δεδομένα τα οποία είναι είτε αριθμητικά είτε σε μορφή γραφημάτων, χρειάζονται αξιολογήσεις. Και εμείς τελειώνουμε συνήθως τις ερευνητικές ομάδες στα πανεπιστήμια με ένα καλό άρθρο, όπως λέμε, με ένα καλό paper, με ένα καλό βιβλίο. Για παράδειγμα, μελετώντας μια συλλογή γυαλιών της κλασικής περίοδου από τη Θήβα, κάναμε μια ωραία, πιστεύουμε, παρουσίαση. Από το περιοδικό κρίθηκε ότι ήταν ίσως από τις καλύτερες, οι καλύτεροι, και διάλεξαν μια φωτογραφία την οποία την έβαλαν εξώφυλλο. Το εξώφυλλο είναι η φωτογραφία μιας χάνδρας γυάλινης του 5ου π.Χ. αιώνα από αυτή τη συλλογή. Εμείς μάθαμε την τεχνολογία με την οποία έφτιαχναν αυτή τη χάνδρα. Μάθαμε τις διαφορές αυτής της περίοδου από χάνδρες άλλων περιόδων. Αυτή η χάνδρα, αν την παρατηρήσουμε, είναι μια χάνδρα που θα μπορούσαμε να την έχουμε και σήμερα. Είναι οι χάνδρες οι οποίες έχουν αποτροπαϊκό χαρακτήρα, προφυλάσσουν από το κακό μάτι.
Και είναι μια τεχνολογία 3.500 χρόνων από σήμερα. Δηλαδή, για 3.500 χρόνια ο άνθρωπος φτιάχνει περίπου αυτού του τύπου τις χάνδρες για να εκφράσει κάποια πράγματα. Όμως, πιστεύουμε ότι αποτυπώσαμε σε αυτή τη δημοσίευση τη διαφορετικότητα των εργαστηρίων της Θήβας εκείνης της περίοδου. Εκεί εμείς σταματήσαμε. Το ζητούμενο είναι πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει μια ωραία ιστορία. Πώς θα μπορούσε να γίνει μια ωραία παραγωγική δραστηριότητα. Πώς θα μπορούσε αυτό το προϊόν να παραχθεί πάλι σήμερα, να γίνει κάτι σαν αυθεντικό αντίγραφο. Μια δεύτερη ιστορία, η οποία αφορά την Πελοπόννησο, ήταν μια πρόσφατη ολοκλήρωση από μελέτες πάλι γυαλιού, μυκηναϊκού γυαλιού, από διάφορες περιοχές της Αργολίδας και της Μεσσηνίας. Αυτή η εικόνα που δείχνει επάνω δεξιά το γυάλινο αυτό αντικείμενο, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό για τους Μυκηναίους, διακοσμούν σε μεγάλες επιφάνειες, μας παρεξένεψε εκτός από τις αναλύσεις που κάναμε το γεγονός ότι είχε αυτή τη λάμψη, η οποία δεν ήταν μόνο τελικά διάβρωση, αλλά ήταν και μια ουσία την οποία ανιχνεύσαμε πολύ δύσκολα, αλλά την ανιχνεύσαμε. Είναι βόρακας. Είναι μια ουσία που τη χρησιμοποιούσαν και τη χρησιμοποιούμε ακόμα και τώρα για συγκολητικούς λόγους. Και για λόγους να δώσει μια λάμψη, μια διάβγεια στο αντικείμενο. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η δουλειά γίνονταν πριν από 3.500 χρόνια. Και αυτό την ουσία, το βόρακα, το έφερνε από τη Μεσοποταμία. Άρα εμείς εκεί σταματήσαμε. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό αντικείμενο μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή αυτή η διασύνδεση καταρχήν σε μια μεγάλη γεωγραφική κλίμακα της Ανατολής, της Περσίας, με τον ελλαδικό χώρο και αυτή η τεχνολογική συγγένεια, πώς θα μπορούσε στο σήμερα να γίνει οικονομία. Τέλος, μια ιστορία με πολλές χρονολογήσεις. Πολλές χρονολογήσεις, μάλλον με πολλές ηλικίες. Χρονολογούμε διάφορα κτίρια, είτε την αρχική τους φάση, είτε ενδιάμεσες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν έχουμε πολλές ηλικίες. Για παράδειγμα, επάνω αριστερά έχουμε ένα βυζαντινό κτίσμα, ένα από τα τόσα που έχει περιοχή. Στο κέντρο έχουμε ένα μεσαιωνικό κτίσμα της Καταλωνίας. Είναι ο πύργος Φαλγκίρς, είναι το μνημείο των Καταλανών. Είναι σε φάση που το ανασκευάζαν. Βρήκαμε την ηλικία του. Η ηλικία ήταν πολύ σημαντική για τους Καταλανούς, γιατί τους παρέπεμπτε στην γέννηση του Καταλανικού κράτους και στην επαφή τους με τη Ρώμη, όταν προσακτήθηκαν από τον Ιούλιο 4. Δεξιά είναι μία αρχαιολογική θέση, ένα λιμάνι το οποίο σήμερα είναι καταποντισμένο. Βρήκαμε πότε καταποντίστηκε. Είναι στην Ανθιδόνα, είναι της Ανθιδόνα στον Εβοϊκό κόλπο. Αυτές οι ιστορίες, οι πολύ ενδεικτικές από τις δεκάδες, πώς θα μπορούσαν στην τοπική κοινωνία να αξιοποιηθούν και να παράγουν ένα προϊόν. Μια ολοκληρωμένη δουλειά από μια θέση, η οποία σε μια πρώτη ανάγνωση δεν μας έδινε στοιχεία στα οποία θα μπορούσε η τοπική κοινωνία να τα ενστερνιστεί και να τα αισθανθεί δικά της, ήταν ένα πρόγραμμα που διήρκησε 5 χρόνια στην περιοχή του κόλπου Μιραμπέλου, στη βορειοανατολική Κρήτη, στο Ίστρον, όπου προσκεκλημένοι από αμερικάνικες ομάδες πραγματοποιήσαμε γεωφυσικές διασκοπήσεις, αναλύσεις στα ειζήματα, κάναμε πολλές πυρηνοληψίες. Αυτός ο χώρος, όπως βλέπουμε, δεν έχει κανένα ορατό αρχαιολογικό μνημείο. Όμως υπήρχαν κατάλοιπα, υπήρχε κεραμική για παράδειγμα, γι' αυτό προσκληθήκαμε να δούμε αυτόν τον χώρο, πώς κοιμάθηκε τα τελευταία 6-7 χιλιάδες χρόνια, όσο είναι και η παρουσία του ανθρώπου στην Κρήτη, τουλάχιστον τόσο. Μετά από πολλή δουλειά, από πολλές πυρηνοληψίες, αναλύσεις, χρονολογήσεις, στο τέλος καταλήξαμε με 3 δημοσιεύσεις. Αυτές αναφέρονται σε μερικές ιστορίες. Οι ιστορίες είναι ότι πριν από 6-7 χιλιάδες χρόνια περίπου, η ακτογραμμή δεν ήταν αυτή που έχουμε σήμερα, αλλά η ακτογραμμή ήταν μετατοπισμένη προς τη θάλασσα. Μια δεύτερη ιστορία είναι ότι κοντά στη θάλασσα υπήρχε ένα έλος, μια περιοχή που πλημμύριζε. Και αυτός ήταν ο λόγος που για χιλιάδες χρόνια δεν καλλιεργούνταν η γη. Εκεί, στην περιοχή αυτή. Αργότερα άρχισε να καλλιεργείται μόνο η ελιά από τα ρωμαϊκά χρόνια, από το τέλος της κλασικής περίοδου περίπου. Με άσπρη γραμμή βλέπουμε την κήτη του σημερινού ποταμού. Εμείς βρήκαμε την κήτη του ποταμού που είχε στα κλασικά χρόνια και στα μινωικά χρόνια. Είναι χαραγμένη με μπλε. Αυτή η μετατόπιση οφείλεται στο γνωστό φαινόμενο της Κρήτης, που η Κρήτη βυθίζεται προς τα βόρεια και σηκώνεται και κάνει και μία κίνηση προς τα ανατολικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη μετατόπιση. Τέλος, μια μικρή ιστορία που βρήκαμε ήταν η ύπαρξη ενός λιμανιού, ενός κόλπου, ο οποίος χρησιμεύε σαν λιμάνι από τα μινωικά μέχρι το τέλος των ιστορικών χρόνων, μέχρι περίπου 2.000 χρόνια από σήμερα, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Προφανώς υπήρχε και ήταν το σημείο από το οποίο ξεκινούσε η εμπορική δραστηριότητα της περιοχής εκείνης για να εμπορευτούν τα αντικείμενά τους, τα αγροτικά τους προϊόντα, την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία. Και τέλος, στο σημείο που σήμερα λέγεται νησί Παντελεήμονας, πραγματικά το πάνω δεξιά κομμάτι, το έξαρμα εκείνο, ήταν νησί.
Ήταν αποκομμένο από τη στεριά και πάνω στο σημείο εκείνο παρήγαγαν οι άνθρωποι στα μινωικά χρόνια τα μεταλλικά αντικείμενα που ήθελαν. Πώς θα μπορούσε αυτά να αποτελέσουν ιστορίες, πώς θα μπορούσε δηλαδή η τοπική κοινωνία να τα χρησιμοποιήσει αυτά και να τεκμηριώσει τις σχέσεις της με τα λαμπερά κέντρα της Κρήτης των μιλωνικών χρόνων, με τα παλάτια της Φεστού, της Κνωσού, με το υπόλοιπο Αιγαίο. Πώς θα μπορούσαν οι κάτοικοι της περιοχής που δεν έχουν ορατά μνημεία να αποκτήσουν μια ταυτότητα. Πώς θα μπορούσαν αυτές τις ιστορίες να τις καταλάβουν σε μεγάλη κλίμακα και με βάση αυτές τις ιστορίες να δημιουργήσουν από ιστοσελίδες, από brand names τοπικά, από το να διασυνδέσουν την τοπική τους οικονομία με την οικονομία γενικότερα του νησιού της Κρήτης, αλλά και, και του εξωτερικού. Εμείς αυτό που κάνουμε, που καταφέραμε τα τελευταία 3 χρόνια, τόσο είναι ο χρονικός ορίζοντας που βρίσκομαι εδώ στο τμήμα και προσπαθώ σαν πρόκληση να, με την ομάδα μας να στήσουμε μια εργαστηριακή ομάδα η οποία να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που καταφέραμε ήταν να καταφέραμε τουλάχιστον, είχαμε την ιδέα και τη συμβολή της Κώστα Ναβαρίνου, του αείμνηστου καπετάνιου, του καπετάν Βασίλη, να καθιερώσουμε ένα διεθνές βραβείο αρχαιομετρίας. Η τελετή του θα γίνει εδώ στην πόλη σε 4 εβδομάδες. Μέχρι εκεί όμως μπορεί να φτάσει η έρευνα η οποία βγαίνει από ένα ερευνητικό, από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα. Το μετά είναι θέμα του πόσο βαθιά ή πόσο κοντά μπορεί να είναι τα αποτελέσματα αυτά στην τοπική κοινωνία για να μπορέσουν νέοι άνθρωποι, νέοι στο μυαλό, στις ιδέες, να τα αφομοιώσουν και να τα δώσουν σε ένα προϊόν. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα, τα οποία είναι διαθέσιμα. Είναι διαθέσιμα τόσο σε αυστηρά επιστημονικά περιοδικά, αλλά και σε πιο ευρείας κυκλοφορίας. Θέλει δηλαδή μια μικρή ανασκαφή. Μια μικρή ανασκαφή ξεκινώντας πάντα από τον τόπο μας. Γιατί αυτό που λέμε είναι ότι μπορούμε να δουλεύουμε τοπικά, να σκεφτόμαστε περιφερειακά, αλλά να δρούμε παγκόσμια. Και αυτό μπορεί να γίνει. Ξεκινάμε από μια μικρή ανασκαφή στο τι είναι διαθέσιμο για την περιοχή μας. Για να φτιάξουμε έτσι τοπικές μικρές ιστορίες. Μικρές ιστορίες που θα γίνουν μεγάλες, θα γίνουν μύθοι στη συνέχεια. Η ιστορία λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Η ιστορία που υπάρχει, η βάση της και μετά στην πορεία της μπορεί να γίνει μύθος και μπορεί να γίνει οικονομία. Η ιστορία λοιπόν μπορεί να γίνει οικονομία και πολλά περισσότερα ακόμα. Είχα σκεφτεί να σταματήσω εδώ, αλλά επειδή έχω λίγο χρόνο ακόμα και επειδή είστε πραγματικά ενδιαφέρον ακροατήριο και το πιστεύω αυτό, ότι από αυτές τις συγκεντρώσεις μπορούν να βγουν πράγματα, μπορούμε να σκεφτούμε το χώρο της Μεσσηνίας. Ο χώρος της Μεσσηνίας έχει αρχαιολογικές θέσεις που καλύπτουν όλες τις αλληλουχίες από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τη νεότερη εποχή. Για παράδειγμα, εκτός από τις αυστηρές αρχαιολογικές θέσεις που έχουμε την εντύπωση ότι είναι απλησίαστες για κάποια υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα, υπάρχουν και άλλοι χώροι πιο ανοιχτοί, όπως για παράδειγμα τα πάρα πολλά παράκτια κάστρα της περιοχής. Για παράδειγμα, τα κάστρα της Μεθόνης και της Κορώνης, που αυτή την τριετία έχουν μπει σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και συντηρούνται. Όταν τελειώσουν αυτά, σε ένα χρόνο από σήμερα, το κράτος είναι σίγουρο δεν θα μπορέσει να τα λειτουργήσει, δεν θα μπορέσει να τα. Θα έχει προβλήματα μελλοντικά στο να τα διαχειριστεί. Και ο μοναδικός τρόπος και αμφίδρομος τρόπος είναι να υπάρξει μια συνεργασία με τοπικές, με ομάδες επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το καταλαβαίνουμε αυτό από την ύπαρξη, από τη φιλοξενία ενός αναψυκτηρίου μέχρι την προβολή, τη φιλοξενία πολυμεσικών εφαρμογών σε τέτοιους χώρους. Αυτές οι συμπράξεις είναι απόλυτα υγιείς, είναι επιβεβλημένες στη σημερινή εποχή, είναι υγιείς και πρέπει να είναι αμφίδρομες. Δηλαδή το χρειάζεται και ο πολιτισμός αυτό. Άλλωστε, ξέρουμε ότι τα περισσότερα έργα του πολιτισμού δεν έγιναν από τις κρατικούς φορείς της κάθε περίοδου, αλλά έγιναν από τις συμπράξεις της κοινωνίας, των ιδιωτών και των φορέων που είχαν την εξουσία, που είχαν την εξουσία της περιοχής. Πιστεύουμε ότι πάρα πολλά μπορεί να γίνουν αυτά και ειδικά στα νεότερα μνημεία. Η πρόταση, μια πρόταση θα μπορούσε να είναι τα νεότερα μνημεία για να μπορούν να είναι χώροι με καθημερινή ενασχόληση και καθημερινή ζωντάνια, θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν εταιρείες έντασης γνώσης. Εταιρείες δηλαδή παραγωγής πολυμεσικών εφαρμογών, διαδικτυακών εφαρμογών, να φιλοξενούν δηλαδή να είναι σαν τεχνολογικά πάρκα, να διαθέτουν χώρους φιλοξενίας μικρών
επιχειρήσεων, οι οποίες φυσικά δεν θα έχουν μεγάλη όχληση και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε δεν έχουν όχληση. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε χώρους οι οποίοι θα είναι διαρκώς ζωντανοί και έτσι θα αυτοπροστατεύονται και θα έχουν μια αμφίδρομη σχέση η οποία θα βοηθάει και στις δύο πλευρές. Θέλω να σας ευχαριστήσω και φυσικά επειδή δυστυχώς δεν τα κάνουμε όλα αυτά μόνοι μας, αλλά θα με τους πολλούς και ξεχωριστούς συνεργάτες που είχα τη χαρά να δουλεύω τα χρόνια αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.